Με το κοίτα τι έκανε, επιστρέφουμε εδώ στο ποτέ όπω πριν τη Παρασκευή. Καλεσμένο σήμερα 25 Ιουνίου ο Νίκο Γκάνο. Έρχεται εδώ για να μα παρουσιάσει τα καινούργια του τραγούδια. Μετά από αρκετό καιρό προετοιμασία, mm -hmm. κυκλοφορεί ο δίσκο. <ΣΣΣΣ> και βλέπω εδώ πάλι ένα αστέρι, δηλαδή τίποτα δεν είναι τυχαίο. <ΣΣΣ> στο σου ένα σκουλαρίκι αστέρι και στο πίσω μέρο του συντήσου ένα αστέρι από τηλεοφόρο τη δόξα. Ναι, <ΣΣΣ> ναι, <ΣΣΣ> ναι. Και στο μπροστά είναι πάλι αστέρι. Και στο έτσι? Μπροστά. Έχω ξαπλώσει ναι, ξανά το αστέρι. Αλλά δεν φορά το σκουλαρίκι. Ναι, δεν το φοράω. <laughs> δεν το έχει πάρει ακόμα τότε. Ε, το είχα πάρει, απλά δεν το είχα βάλει. Α, δεν το έχει βάλει για τη φωτογράφηση. Ναι. Πώ είναι τα πράγματα να είσαι 20 χρονών, να σε γνωρίζει ο κόσμο όσο σε γνώριζε τότε μέσω των ζωντανών τότε mm, εκπομπών. Γιατί δεν είχε κάμερε στο σπίτι να μένετε ναι, κάποιον. Και αυτά πηγαίνατε ήταν. απλά και τραγουδούσατε. Πώ είναι να είσαι 20 χρονών και να σε αναγνωρίζει ο κόσμο ή να σε συναντάει. Και το προηγούμενο βράδυ να έχει τραγουδήσει, να τα έχει πάει καλά ή να τα έχει πάει χάλια. Κοίταξε να δει, ε, δεν ξέρω γιατί, αλλά στο σοου αυτό είχα πάρα πολύ. αυτοπεποίθηση. Όχι Α. αυτοπεποίθηση, είχα πάρα πολύ θετικά σχόλια από τον κόσμο. Δηλαδή, όταν έβγαινα έξω, εκτό ότι με γνωρίσανε παντού, και αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, αλλά βέβαια δεν μου άλλαξε καθόλου το χαρακτήρα μου. Δηλαδή, ίδιο έμεινα, ίδιο ήμουνα. Αλλά με γνωρίσανε πάρα πολύ και όλοι μου λέγανε θετικά σχόλια. Και νομίζω ότι αυτό είναι κακό. Το να σου λένε μόνο θετικά σχόλια δεν σε αφήνει να γίνει καλύτερο. Αλλά χαιρόμουν τότε η αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελε δηλαδή περισσότερα, όχι περισσότερα, και κάποια σχόλια για να διορθωθεί, α πούμε. Ναι, νομίζω, ναι. Γιατί συνήθω η ε, οι γύρω-γύρω που δεν είναι και πολλοί φίλοι σου, α πούμε, που είναι απλά γνωστοί ή άγνωστοι στον δρόμο που σε επιτυχαίνουν, θα σου πούνε μόνο το καλό. Απλά ξέρει ναι. για να δείξουν κάτι καλό, ευγενικό. Είδε ανθρώπου να σε πλησιάζουν που πριν δεν είχατε και πολύ καλέ σχέσει, να σε πλησιάζουν μετά την προσέλευσή σου στο παιχνίδι. Ε, ναι, είδα. Αρκετού. <laughs> ναι. ναι. Δηλαδή, ανθρώπου που δεν είναι εύκολα το τηλέφωνο να σε πάρουν ή να κανονίσετε να βγείτε για κάποιο καφέ. Γιατί τότε ήσουν και λίγο μετά το σχολείο, α πούμε. Ναι. Ναι, ναι, σίγουρα και διάφορε κοπέλε. Ναι, <laughs> οι οποίε δεν μιλούσαν πριν, α πούμε. Με πέραν τηλέφωνο από μόνε να βγούμε. Γενικά λίγο Ενώ... του σταμπώνει όλο αυτό. Ενώ πριν σε ψηλό σνόμπαρα, α πούμε, ή δεν ασχολούνται και τόσο πολύ. Απλά ναι, δεν, δεν είχε τύχη ας πούμε, να μιλήσουμε. Ναι. Και μόλι απλά το είδανε στην τηλεόραση, μετά με πήρανε τηλέφωνο. Κοπέλα που να είχε κυνηγήσει εσύ πριν να σε πάρει από μόνη τη μετά. Ε... Είχαμε τέτοιο περιστατικό. Όχι, όχι, όχι. ευτυχώ. <laughs> Γιατί δεν θα ξέρει τι να κάνει μετά. Ναι, ναι. Θα να σε δύσκολη θέση. Γενικά είναι ένα πρόβλημα αυτό για του καλλιτέχνε, για του ανθρώπου που είναι μπροστά στα φώτα που θα μπώνουν όπω λε. Mm -hmm. Να μην ξέρει αν ο άλλο πλησιάζει για τον Νίκο ή για τον Γκάνο. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και το έχουν όλοι οι καλλιτέχνε γενικά που ναι. είναι στο χώρο. Αλλά... Και όσο πιο μικρό είσαι, τόσο και πιο δύσκολο είναι να διακρίνει. Ναι. Δηλαδή δεν, δεν ξέρω, εγώ νομίζω πω μπορώ να διακρίνω αν ο άλλο με θέλει επειδή είμαι ο Γκάνα ή επειδή είμαι ο Νίκο. Ναι. Οπότε... Πώ το ξεχωρίζει. Το, το καταλαβαίνει από τον τρόπο που σε κοιτάει, από τον τρόπο που σου μιλάει, από αυτά που κάνει, πώ συμπεριφέρεται μαζί σου. Είναι διάφορα μικρά πραγματικά λεπτομέρειε που συμβάλλουν στο να καταλάβει την εικόνα του ναι. άλλου. Τι δισκογραφικέ τι είχε καταλάβει καλά πριν μπει στο χορό. Όχι, δεν ήξερα τίποτα. τίποτα. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. <laughs> δεν ήξερα πώ γίνεται όλο αυτό. Και... Είναι δύσκολο παιχνίδι. Ακόμα τώρα μαθαίνω. Είναι ακόμα. δύσκολο το παιχνίδι των δισκογραφικών. Γιατί τώρα εντάξει σε μια εταιρεία. Πριν μπει στη Heaven, είχε τραβήξει μανίκι για να φτάσει να κάνει ένα CD. Ε, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο προσπαθούσα να μπω σε μια δισκογραφική και να κάνω κάτι, ένα συμβόλαιο α πούμε. Οπότε νομίζω ότι δεν ήταν δύσκολο για μένα τουλάχιστον. Ναι νομίζω μου ήρθανε πολύ εύκολα εμένα. Πιστεύει ότι αν δεν είχε πάει στο Super Idol τώρα δεν θα ήμασταν εδώ σε αυτό το στούντιο να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Πολύ πιθανόν. Ναι. Πολύ πιθανόν. Είναι πολύ ειλικρινή, δεν μπορώ να πω. <laughs> ε, κύριε Ιχολίπτα, συμφωνεί. Συμφωνεί κι εσύ. <laughs> λοιπόν, για την ειλικρίνειά σου, σε επιβραβεύω με ένα τραγούδι. Ε, δικό μου. <laughs> ναι, με ένα δικό σου τραγούδι. <laughs> δεν θα τα ακούσουμε μόνο στο αυτοκίνητο. Ευχαριστώ. Θα τα ακούμε και στην εκπομπή. Τι θα ήθελε να ακούσουμε τώρα ποτέ όπω πριν. Πάμε να ακούσουμε το Μήνε. Το μήνε. Λοιπόν, μείνετε και εσείς στην παρέα μας. Για λίγο ακόμη εδώ ο Νίκος Γκάνος. Ποτέ όπως πριν της Παρασκευής αποχαιρετάμε σιγά σιγά αυτή την εβδομάδα και όσον ούπο υποδεχόμαστε τον Ιούλιο του 2010. Επιστρέφουμε εδώ στα τραγούδια μα με τον Νίκο Γκάνο που σήμερα είναι καλεσμένο στο ποτέ όπω πριν τη Παρασκευή. Λέμε εδώ διάφορα και εκτό αέρα και εντό αέρα για να το γνωρίσετε καλύτερα. Τι είναι αυτό που δεν ξέρει ο πολλή κόσμο για σένα και θα ήθελε να το μάθει σήμερα, για το χαρακτήρα σου, για τι κινήσει σου, για τη ζωή σου πριν το παιχνίδι, για τη ζωή σου μετά. Τι θα ήθελε ε... να μάθει που δεν το ξέρει και θα ήταν καλό να το ξέρει για σένα. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω, είναι λίγο <laughs> περίεργο. <laughs> ότι είμαι ένα απλό άνθρωπο κι εγώ. Ότι ναι. είμαι όπω όλα τα παιδιά τη ηλικία μου. Δεν. Ε, δε ψων... δεν έχει έπαρση. Δεν έχω έπαρση, δεν ψωνίζομαι με αυτό που κάνω. Απλά το κάνω επειδή το γουστάρω. Περνάω καλά. Ότι Μ' αρέσουν πολύ τα extreme sports και κάνω πολύ επικίνδυνα πράγματα. Ωραία. <laughs> λοιπόν, ε, μια και το έφερε κουβέντα, πάμε να κάνει και με ένα νεολαίο. Θε να κάνει λίγο parkour. Ναι. <laughs> ωραία, βάλε φόρμα και σου <laughs> μέχρι, μέχρι και γάτου βλέπω να κάνουν τι διαφημίσει. Ε, καλά, ε. γιατί δεν θα κάνουν. Ναι. Ναι. Πειραγμένα βέβαια είναι αυτά. Ναι, ναι. Αλλά είναι πολύ ωραία. Για πε μου τώρα, τι είναι όλα αυτά που κάνετε εσεί νέοι, Γιατί τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Είναι ε... επικίνδυνα, παιδάκι μου, ξέρει. Μια... Οι μεγάλε, οι κυρίε, οι γιαγιάδε. <laughs> 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 ναι, γιαγιά μου. Δεν χτύπησε, μου λέει, Τι κάνει. <laughs> Κοίτα, είναι, όλα αυτά είναι μια, μια ελευθερία για, για του νέου. Δηλαδή να κάνουν πράγματα που ξεφεύγουν λίγο. Ναι. Είτε αυτό είναι το skateboard, το ποδήλατο, να κάνουν parkour, να πηδάνε τα εμπόδια. Το να πηδά τα εμπόδια στη ζωή σου είναι ό,τι σημαντικότερο. Οπότε κάπω έτσι εκφράζονται κι αυτοί. Δεν είναι επικίνδυνο όλα αυτά που κάνετε. Και τι δεν είναι επικίνδυνο. Ελατε, Μπορεί να μπει στον δρόμο και να. Ναι, όλα έχουν μια επικίνδυνοτητα. Μια Και αυτό το κάνει από μικρό. Ε, όχι. Το κάνω νομίζω τα δύο τελευταία χρόνια. Δύο τελευταία χρόνια. Αλλά πιο πολύ κάνω ποδήλατο, έτσι. Κάνω κάθε βράδυ βγαίνω. Κάνω ποδήλατο. Βγαίνει στην Αθήνα και κάνει ποδήλατο. Ναι, ναι, ναι. Κάνα δύο ώρα κάνω ποδήλατο. Δεν φοβάσαι. Όχι, δεν ναι, φοβηθώ. Ε, ενώ τα αυτοκίνητα του. Εκείνη την ε... ώρα δεν έχει πολλά αυτοκίνητα. Ναι. Επίση πάω. Σε δρόμου που, Σε είναι... που είναι πιο ποδηλατόδρομοι, α ναι, πούμε. Ναι, ναι. Αλλά δεν έχει Αθήνα ακόμα. Ναι. Στην παραλιακή νομίζω είναι ένα κομμάτι που μπορεί ναι, μπορείς να κάνει. Και πιο πολύ η Διονυσία ρε παγίδα εκεί πέρα που είναι πιζόδρομο στην Ακρόπολη, θυσίω κτλ. Είναι πολύ ωραία. Πηγαίνει και για καφεδάκι στην Ακρόπολη. Από ό,τι ξέρω. Ναι, 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 βέβαια. Σ' αρέσει εκεί πέρα. Είναι νομίζω το αγαπημένο μέρο εκεί. Συνήθω οι καλλιτέχνε όμω πάνε γλυφάδα, πάνε σε Κολονάκι, ναι, ναι, ναι. κεφαλάρι. Ναι. Εσύ γιατί πας στην Ακρόπολη. Θα πάω κι εγώ εκεί, αλλά γενικά δεν το προτιμώ, α πούμε. Προτιμώ να πάω στο Θησίο, προτιμώ να πάω στην αεροπαγή του ή να πάω στην Ψηρή. Οι φίλοι σου είναι από το χώρο ή οι παιδιά που είναι εκτό χώρου και τα ξέρει από το σχολείο ή από. Ε, οι δύο κολλητοί μου είναι από το, από το σχολείο, από τα παιδικά μου χρόνια. Και έχω και διάφορου φίλου μη κολλητού. Και στο χώρο και εκτό. Στον χώρο που του ξέρουμε κιόλα. Υπάρχει κάποιο που <coughs> κάνει παρέα και τα λέτε. Και... Ε, ναι, πολύ καλή μου φίλη είναι η Τάμτα. Είμαστε μαζί από το Super Idol και τα λέμε συχνά. Και η Βέρα η Μπούφη. <laughs> ah, και η Βέρα μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει και το κομμάτι που έχει βγάλει. Ναι, ναι, ναι. Με την Τάμτα δεν ήταν λίγο κόντρα. Καθόλου κόντρα. Με την Τάμπιτα ήμασταν από την πρώτη ενησιόν κλεισμένοι στην τουαλέτα και κάναμε πρόβελε μαζί. Από την πρώτη ενησιόν, σου λέω τώρα έτσι. Μέχρι τον ημιτελικό που έφτασα εγώ και στον τελικό που πήγε μετά η Τάμπιτα. Δηλαδή, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν μαζί συνέχεια. Και μετά συνέχισαμε και μείναμε φίλοι και μέχρι τώρα βγαίνουμε για καφέ, βόλτε από εδώ από εκεί, μιλάμε. Είναι πολύ cool, κορίτσι και η Ωραία. Θε να ακούσουμε κάποιο τραγούδι πριν σε αποχαιρετήσω. Ναι, ποιο θα θέλει να ακούσουμε. Ποιο και να... θέλω να το χαρίσει στου ακροατέ και κυρίω στι ακροάτριε που σήμερα ε, να έχουν ακούσουμε τότε το. Κοίτα, αφού θα τα αφαιρέσουμε στι κοπέλε, ναι. καλό είναι να ακούσουμε το σε θέλω πιο σεξι. Ωραία. Είναι και καλοκαιρινό. Ναι, ε? ναι, ναι, ναι. Οπότε κολλάει άψογα. Πάμε να τα ακούσουμε και σε λίγο επιστρέφουμε για να αποχαιρετήσουμε τον Νίκο Γκάνο που σήμερα είναι εδώ καλεσμένο στο ποτέ όπω πριν τη Παρασκευή.